Χριστάρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά και όμορφα. Καλημέρα σας. Τις καλύτερες ευχές μας για μια όμορφη χρονιά, για ένα ευτυχές 2022 και πάνω απ' όλα να ευχηθώ όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τη δημοσιογραφία να είμαστε αναγκασμένοι μέσα από τις καταστάσεις να μεταδίδουμε μόνο ευχάριστες ειδήσεις ή δυνατόν. Μακάρι, Χρήστο, μακάρι. Ευχάριστες ειδήσεις και ευτυχείς. Μακάρι, έχεις τόσο όμορφο σκηνικό πίσω σε αυτό το ωραίο δέντρο από τον Ταξιάρχη, το τεράστιο, όμορφα στολισμένο, φώτα γύρω-γύρω, γιορτινή ατμόσφαιρα. Μακάρι να μπορούσαμε να πούμε μόνο για τα γιορτινά σήμερα και τα ευχάριστα και τα ωραία. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και τα δύσκολα του κορονοϊού και όχι μόνο. Εμείς κάνουμε την προσπάθεια μέσα από Χριστό τα πλάνα που σας στέλνει ο Θοδωρής ο Μαραντίδης να δώσουμε αυτή την όμορφη εικόνα που παρουσιάζει η πλατεία Αριστοτέλους με το στολισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης. Άλλωστε αυτό το σκηνικό ήταν που πλαισίωσε και τις τελευταίες ώρες του 2021 για τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη με το που έκλεισε την αγορά έμειναν πιστοί σε μια παλιά του συνήθεια να περάσουν από την αγορά, να κεραστούν ένα τελευταίο τσιπουράκι από τους μαγαζάτορες που και φέτος, έστω και σε πολύ μικρότερο βαθμό και με πολύ χαμηλότερη ένταση, έστησαν τις φουφούδες προκειμένου να κεράσουν τους περαστικούς και τους πελάτες τους από ένα τελευταίο μεζεδάκι, από ένα τελευταίο τσιπουράκι προκειμένου να αποχαιρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έτσι. Και με ελάχιστους αλλά πολύ απολαυστικούς πλανόδιους μουσικούς τις τελευταίες ώρες του 2021. Μπράβο, βρε παιδιά, και πρέπει μπράβο. Να προσθέσω στο κομμάτι αυτό ότι υποδεχθήκαμε το 2022 με έναν φαντασμαγορικό τρόπο, με ένα σόου πυροτεχνημάτων που προσέφερε στην πόλη ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ήταν πάρα πολύ ωραία στημένο το όλο σόου, γιατί το βλέπουμε, εντυπωσιακό πολύ, Χρήστο. Όλη την πόλη. Ακριβώς, ήταν πολύ διάσπαρτες οι εστίες εκτόξευσης των πυροτεχνημάτων, κάτι που μας επέτρεψε όπου και αν βρισκόμασταν να μπορούμε να βγούμε στα μπαλκόνια μας και σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό να απολαύσουμε αυτά τα πυροτεχνήματα, που ήταν πραγματικά ο καλύτερος τρόπος για να υποδεχθούμε τη νέα χρονιά.